Δικ του γεροντικού, αποφθέγματα του Αβά Ποιμένος. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα, εάν ο αδελφός μου έχει μερικά μικρά νομίσματα, θέλεις αυτόν να τον ερωτήσω? Και απάντησε σε αυτόν ο γέρον, λέγει αυτό ο γέρον, ερώτησον αυτόν άπαξ, ρώτησε τον μία φορά. Λέγει αυτό ο αδελφός, τι ουν ποιήσω, ούγαρ περιγίνω με το λογισμό μου. Και του λέγει ο αδελφός, τι λοιπόν να κάνω, γιατί δεν κατανικώ το λογισμό μου, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Προφανώς εννοούσε ο αδελφός ότι ήταν σκανδαλισμένος, γιατί ο μοναχός δεν πρέπει να έχει χρήματα. Και έλεγε στον Αβά Ποιμένα ότι θέλει να ελέγξει τον αδελφό του. Και ο γέροντας του είπε μια φορά μόνο να τον ρωτήσεις και τίποτα άλλο. Και ο λογισμός δεν έφευγε. Λέγει αυτό ο γέρον, άφησε τον λογισμό σου λακάν, μόνο τον αδελφό σου μη θλίψεις. Και του λέει εκείνος, άφησε τον λογισμό σου, λέει ο Αβάς Ποιμένας, στον αδελφό να λιμνάζει, μην ασχολείσαι μαζί του. Μόνο τον αδελφό σου να μη θλίψεις, να μη λυπήσεις. 161 απόφθεγμα. Συνέβη τεινά στον πατέρων παραβολήν εις οικίαν φιλοχρήστου τεινός. Συνέβη μερικοί πατέρες που ανάμεσά τους ήταν και ο Αβάς Ποιμένας να πάνε στο σπίτι ενός φιλόχρηστου αδελφού. Και εκεί που έτρωγαν, τους παρέθεσαν και κρέας. Έφεγαν δε όλοι, εκτός από τον Αβά Ποιμένα. Και θαύμαζαν οι γέροντες που δεν έτρωγε, γνωρίζοντας τη διάκρισή του. Όταν λοιπόν σηκώθηκαν, του λέγουν, «Συ είσαι ο Ποιμήν και έτσι έκαμες?» Τους αποκρίθηκε ο γέρον, «Συγχωρήστε με πατέρες, εσείς φάγατε και κανείς δεν σκανδαλίστηκε. Εγώ όμως ανέτρωγα, επειδή πολλοί αδελφοί έρχονται πολύ κοντά μου, δηλαδή τον γνώριζαν πολύ και τον συμβουλεύονταν, θα ζημιώνονταν λέγοντας, «Ο Ποιμήν έφαγε κρέας και εμείς δεν τρώμε?» Και θαύμασαν τη διάκρισή του. Δηλαδή θα σκανδαλιζόντουσαν πολύ όταν έβλεπαν τον γέροντα, τον διακριτικότατο και περιόνιμο Αβά Ποιμένα να καταλύει κρέας. Γι' αυτό από μεγάλη διάκριση ακριβώς ο Άγιος δεν έτρωγε. Και μάλιστα δημόσια. 170 απόφθεγμα. Είπε ο Αβάς Ποιμήν, «Εγώ λέγω ότι εις τον τόπον όπου βάλετε ο σατανάς, εκεί βάλουμε. Εγώ λέω ότι εκεί που θα ρηχτεί ο σατανάς, δηλαδή στην αιώνια κόλαση, εκεί θα ρηχτώ κι εγώ. Βλέπω τη μεγάλη ταπεινοφροσύνη, το Αβά Ποιμένος, και ότι θεώρησε τον εαυτό του άξιο όχι για τον παράδεισο, αλλά για την αιώνια κόλαση, μαζί με τον διάβολο. Ας παραδειγματιστούμε από αυτή του την ταπεινοφροσύνη και ας έχουμε και εμείς την ίδια ιδέα ότι δεν αξίζουμε να πάμε στον παράδεισο. Είμαστε άξιοι για την αιώνια κόλαση. Αλλά ο Θεός με το λαιός του μπορεί να μας σώσει, εφόσον και εμείς μετανοήσουμε». 171 απόφθεγμα. Ο αυτός είπε το Αβά Ανούβου, «Απόστεψον τους οφθαλμούς σου το μη δίν ματαιότητα, ηγάρ ελευθερία ψυχάς ανερή». Ο ίδιος ο Αβάς Ποιμένας είπε στον Αβά Ανούβου, «Απόστεψον τους οφθαλμούς σου το μη δίν ματαιότητα», δηλαδή πάρε τα μάτια σου, στρέψε τα μακριά, για να μην πάθεις κάτι κακό, να μην δεις κάτι μάταιο, κάτι που θα σε σκανδαλίσει. Γιατί όπου υπάρχει ελευθερία, δηλαδή υπάρχει ασυνδοσία, απροσεξία, έλλειψη συγκράτησης στις αισθήσεις, εκεί υπάρχει φόνος πνευματικός, υπάρχει αυτοκτονία πνευματική.
Υπάρχει αμαρτία και τα ψώνια της αμαρτίας ο θάνατος. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να συγκρατούμε τις αισθήσεις μας, όλες και μάλιστα τους οφθαλμούς μας. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.